Hello vloggers. Hello. Καλησπέρα. Ακόμα ένα vlog εδώ με το φίλο μου το Σταυρί. Σήμερα θα περπατήσουμε και θα δούμε τον λόφο φίλο Πάπου. Έχουμε από εδώ πέρα μπροστά μας, ένα λεπτό να σας γυρίσω, εδώ ναός του Αγίου Δημητρίου. Θα σε έχω και πλάνα από την κάμερα. Και Σταύρο, για πες μας λίγο εδώ πέρα το πλάνο μας. Τι θα κάνουμε σήμερα, ρε φίλε? Θα περπατήσουμε το λόφο εδώ πέρα που έχει διάσπαρτα αρχαία. Θα πάμε να δούμε και τη θέα από πάνω και μετά. Είδα, έχει ωραία σημεία μέσα. Θα δούμε μετά το ναό της Πνίκας. Όποιος είναι της πεζοπορίας, είναι ότι πρέπει εδώ πέρα ο λόφος να τον επισκεφτεί. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Σταυρή. Παιδιά, πάμε να απολαύσουμε το λόφο φιλοπάπου. The Diemi of Melli was one of the most populous and important demos of the city of Athens, where such as Themistocles, Miltiades, Cimon, Alcibiades, Epicuros, and others had their houses. The ancient Diemi of Koil is located southwest of Athens, on the slopes of the hills of the Muses and the Paeonaix on either side of the deep ravine formed by the two hills. The street, traversing the ravine, has been identified as the ancient core road on which, according to Herodotus, the Olympic champion Cimon, father of Marathonomachus Miltiades, was buried. Έπταθρον. Θα με ρωτήσετε τι είναι το Έπταθρον. Λοιπόν, το Έπταθρον ή η πλατεία των Επτάθρων αποτελεί ένα από τα εντυπωσιακά μνημεία των δυτικών λόφων Ακροπόλεως. Προκαλεί το ενδιαφέρον αφενός για τη μοναδικότητα και αφετέρου για τις παραδόσεις που προσπαθούν να το ερμηνεύσουν. Καλησπέρα vloggers, λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, είμαστε στο διατύχισμα. Θα με ρωτήσετε τι είναι το διατύχισμα. Λοιπόν, το διατύχισμα κατασκευάστηκε από τους Αθηναίους στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. με σκοπό να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο επερχόμενος μακεδονικός κίνδυνος. Το νέο τείχος που χωριοθετήθηκε στις κορυφογραμμές των λόφων Μουσών, Φιλοπάπου, Πνίκας και Νυμφών συνδέθηκε στα βόρεια και νότια με το παλαιότερα Θεμιστόκλειο τείχος.